centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Ζήση, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο, εσένα και στους ακροατές. Έλεγα νωρίτερα, αυτά παθαίνουμε όταν γίνονται οι φίλοι μας αντιδήμαρχοι εδώ πέρα και δεν μπορούμε να τους βρούμε μετά. Λοιπόν. Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Μιλούσα στην άλλη γραμμή, γι' αυτό. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ σήμερα έχουμε μηνύματα από παντού, από όλα τα χωριά του νόμου μας, οι οποίοι ζητάνε να μάθουν ακριβώς τι τους αναλογεί σε σχέση με αυτό που τουλάχιστον ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες. Βλέπω ότι τα 600 τα οποία είχαν διαφημιστεί πάρα πολύ, δηλαδή όλοι είχαμε την αίσθηση ότι κοντά στο 600, αν δεν πάρουμε 650, ένα 600 θα το πάρουμε. Η συζήτηση για το τι θα πάρουμε όμως ήταν από την πρώτη μας φορά που ανακοινώθηκε αυτό το σύστημα και μας είχατε πει τότε ότι κανείς δεν ξέρει τι θα πάρουμε. Τώρα λοιπόν ήρθε ο λογαριασμός τι θα πάρουμε. Σε σχέση με αυτά που είχαμε στις προσδοκίες, με αυτά που βλέπουμε στους πίνακες, απέχουν πάρα πολύ, κύριε Ζήση. Με αυτά που είδα χθες το βράδυ, έκατσα λίγο και μελέτησα για όλες τις περιοχές, είδα και κάποια χωριά και για την πόλη της Καστοριάς. Ναι, μιλάμε ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά σε σχέση με αυτά που πιστεύαμε ότι θα λάβουμε. Το 600 ποιος το παίρνει, για να καταλάβουμε, γιατί εμείς είχαμε μείνει με αυτή την εξαγγελία. 600 στο μυαλό είχαμε. Με τα δεδομένα και με τους πίνακες και τον ειδικό συντελεστή που έχουμε εδώ, νομίζω το 600 πρέπει να το πάρει κάποιος που έχει πάνω από 5 παιδιά. Μάλιστα. Από ένα από 5 παιδιά, Γιατί προσαυξάνεται το 10%. Ναι. Γιατί βλέπω ότι στις κάποιες περιοχές έχει συντελεστεί το 220 βασικό ποσό επί 1,67 και μισή 10% για κάθε παιδί, το οποίο είναι ανηλικό προστατευόμενο. Το τέκτο. Οποίο είναι μέχρι 18 ετών, έτσι. Παιδί, όχι παιδί, είπε. Πιθανό να είναι και μέχρι φοιτητή. Πιθανόν. Μέχρι και φοιτητή. Εξαρτώμενο τέκνο, λέει. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι διαφορίζει. Ναι, μπορεί να είναι και φοιτητή. Το εξαρτώμενο τέκνο είναι και φοιτητή. Δυστυχώς, βλέποντας εχθές το βράδυ, κάνοντας κάποιους υπολογισμούς, σε κάποιες περιοχές ίσως πάρουν και λιγότερα από ό,τι πέρσι. Γράψατε και κάτι στο Facebook, στο λογαριασμό σας, κύριε Ζήση. Μεγάλη απογοήτευση. Από το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Πραγματικά, γιατί από χθες το βράδυ ήδη πάρα πολλοί φίλοι, γνωστοί, πελάτες παίρνουν τηλέφωνο και αναρωτιούνται τι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουμε τους πίνακες αυτούς. Αν όντως αυτοί οι πίνακες ισχύσουν και είναι οι τιμές αυτές. Τι ισχύσουν αυτοί, αυτό το fake είναι, τι να ισχύσει. Πραγματικά, θέλω να δώσω στους λογαριασμούς ακριβώς τι θα μπουν και αν είναι κάποιος άλλος τρόπος υπολογισμού που μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε εμείς το τι ακριβώς γίνεται. Πάντως με τα δεδομένα αυτά και με τους υπολογισμούς και αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς που κάνουμε, βγαίνουν σε κάποιες περιοχές πολύ λιγότερα χρήματα. Μάλιστα. Εδώ όμως έχει να κάνει, γιατί γίνονται και συγκρίσεις με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γίνεται και με την τιμή. Η τιμή φέτος πού είναι κοντά αυτή την ώρα, 88-89 και είναι. Κοντά. Αυτή την ώρα είναι στα 90 και καλπάζει προς τα πάνω. Πήγε και 90 και καλπάζει προς τα πάνω. Πέρσι όμως ήταν πολύ ώρα. Είχαμε φτάσει μέχρι και 70 προς το τέλος, έτσι δεν είναι. Πέρσι ήταν μια περίοδο, το τέλος Μαρτίου, τον Απρίλιο και μέχρι το αρχές Μαΐου, που ήταν γύρω στα 70 λεπτά, 70. Που αν είχες μια σπίτι δεξαμενές θα τις γέμιζες όλες. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δυστυχώς δεν έρχονται τέτοιες εποχές. Και ήταν εποχές που το κράτος κέρδισε περισσότερα, έτσι δεν είναι, κύριε Ζήση? Γιατί έβαλε ο κόσμος πολύ περισσότερο. Αυτό το επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές, το έχουμε πει, έχουμε συζητήσει και με την Ομοσπονδία, κάθε χρόνο είναι διαχρονικό μας αυτό το ναι, θέμα, ότι όσο πιο φθηνό είναι το πετρέλαιο, τόσο περισσότερο κέρδος θα βάλει ο κόσμος και θα καίει χωρίς να το σκέφτεται, φυσικά. Και ο κόσμος θα πάρει φθηνή θέρμανση και τα ταμεία του κράτους προφανώς θα γεμίσουν, γιατί η κατανάλωση φέρνει τα έσοδα. Οι τιμές που έχουμε αναφέρει είναι για πετρέλαιο. Διαφέρουν οι τιμές για αέριο ή για ξύλα, για πέλετ κτλ., έτσι δεν είναι? Δεν έκατσα να ψάξω για τα ξύλα και για το αέριο. Υπάρχουν ειδικοί κατάλογοι πάντως και για τα ξύλα και για τα... Εδώ μιλάμε τώρα λίγο για πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Ναι. Μιλάμε καθαρά για το πετρέλαιο θέρμανσης που είδα λίγο... Για ξύλα υπάρχει. Και για πέλετ και για αέριο είναι άλλοι πίνακες, οπότε μπορείτε να δείτε και εκεί ανά περιοχή τι έχετε βάλει ο καθένας ξεχωριστά, φυσικά. Απλά αυτό που πιστεύαμε εμείς για την περιοχή μας, γιατί είμαστε στους πιο κρύους νομούς, ναι. πιο κρύες περιοχές, βλέποντας όμως και κάποια παραδείγματα που δίνει εκεί και τον Ιμφαίο, που έδινε το πιο 332 τον Ιμφαίο.
Χωρίς παιδιά. 332, δηλαδή είναι πάρα πολύ μακριά σε σχέση με το ανώτερο, το 650 που λέγανε ότι θα το πάρουν οι πιο κρύες περιοχές. Μάλιστα. Καστοριά, όπως είπαμε, 231, το Άργος 226. Εδώ μας κάνει εντύπωση. Το Άργος έχει παραδοσιακά χαμηλότερη θερμοκρασία από την Καστοριά. Αυτοί οι συντελεστές δυστυχώς. Πώς βγήκε ο συντελεστής λιγότερο το Άργος και περισσότερο η Καστοριά, είναι παράξενο. Αυτοί οι συντελεστές βγήκαν από την κεντρική διοίκηση με τον τρόπο που βγήκαν χωρίς να γνωρίζει κανένας, απλά ανακοινώθηκαν και από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Πάνω από 300 ευρώ. Αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει φοβερή απογοήτευση από όλους τους δικαιούχους. Φοβερή απογοήτευση από όλους τους δικαιούχους, Υπολογίσανε ότι τουλάχιστον θα ξεπεράσει το ποσό το περσινό που είχαμε. Να πούμε το εξής, κύριε. Πολλοί έβαλαν πάνω από χιλιάρικο για να πάρουν όσο το δυνατόν κοντά, γιατί λέγαμε ότι θα πάρεις το μισό από το... Υπολογίζαμε με μέγιστο το 650 ευρώ, λέγαμε 150 ευρώ τουλάχιστον κάτω να είναι, 400-500 ευρώ να υπολογίσουμε εδώ. Άρα λοιπόν να βάλω κι εγώ το αντίστοιχο διπλάσιο για να πάρω τουλάχιστον όλο το ποσό που δικαιούμαι. Φαίνεται όμως ότι βάλαμε πάρα πολύ... Βέβαια, χαμένο δεν πάει, αλλά... Προφανώς χαμένο δεν πάει, απλά θα πάρουν περισσότερα, λιγότερα χρήματα πίσω οι δικαιούχοι. Δηλαδή βλέπω εδώ το 300 δεν το περνάει ούτε τον Εστόριο. Δηλαδή το 300 στην περιοχή μας το περνάει, ας πούμε, η Οξιά, η Λάγκα. Και στην ουσία το 300 το περνάνε κάποιοι που έχουν προσάφηξει και με τα παιδιά. Δηλαδή βάσει του συντελεστή. Ναι, λέω τώρα το 300 χωρίς παιδιά είναι αυτές οι περιοχές βέβαια. Ναι. Που έχουν λίγο υψηλότερο συντελεστή. Εδώ θα δείτε στην πόλη της Καστοριάς, κυμαίνεται και στα περίχωρα που είναι χαμηλά. Κυμαίνεται από 1,10, από 1,05, 1,04 μέχρι 1,10 ο συντελεστής. Και μετά συνεχίζει και φτάνει μέχρι 1,67, 1,70. Μάλιστα. Πέρσι ήταν 275 ευρώ, ένα παράδειγμα που δώσαμε νωρίτερα, ας πούμε, για μια οικογένεια στο Άργος οριστικό. Πέρσι ήταν 250 ευρώ το αρχικό και είχε και κάτι πάνω ευρώ για κάθε παιδί. Για κάθε παιδί ακριβώς. Ναι. 400 ευρώ το 18-19, το λέμε αυτό γιατί μας ξαναζήτησαν συγκρίσεις. 312 μισό ήταν για το αντίστοιχο παράδειγμα πάντα το 17-18. Παλαιότερα που ήταν με βάση τη τιμή του λίτρου και λέγανε το μέγιστο... Τώρα δεν είναι με το λίτρο. Όχι, τώρα βγαίνει με έναν αργόριθμο που τον έχουν ετοιμάσει, σας είπα, από την κεντρική διοίκηση, από το Υπουργείο. Που έχει σχέση με θερμοκρασία, που είσαι, σε ποια περιοχή κτλ. Βγαίνει ο αργόριθμος. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο, ενώ θα μπορούσε να είναι με τη τιμή του λίτρου. Και ουσιαστικά πρέπει να βάλεις, για να πάρεις αυτό το ποσό που βγάζει ο αργόριθμος, πρέπει να έχεις βάλει την διπλάσια ποσότητα σε λεφτά. Δηλαδή, για να πάρεις 300, πρέπει να έχεις βάλει 600. Συνολικά. Ναι. Ενώ θα μπορούσε να είναι με την επιδότηση από τη στιγμή που υπάρχει το σύστημα της επιδότησης, αν και εμείς επιμένουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει το σύστημα αυτό. Όχι, πάτε το 50 ευρώ, 50 ευρώ λέω, 50 λεπτά το πετρέλαιο και μη δίνετε σε κανέναν επιδότηση. Θέλετε 55, μαζί σας και 55. Θέλετε και 60, Χρήστο, το πάω μέχρι και 60. Εγώ, αγαπητέ Χρήστο, θα βάλω και μια άλλη παράμετρο σε αυτό που λες, συμφωνούμε απόλυτα, γιατί σας λέω ότι είναι πάγιο αίτημα και της Ομοσπονδίας μας και όλων. Σας λέω ότι το μέγιστο που να φτάσει εδώ να είναι 70 λεπτά. Γιατί ο κόσμος και με τα 70 λεπτά είναι υποφερτό. Όχι όμως να ξεφύγει από εκεί πάνω και να μην δώσει επιδότηση. Μα με τα 70 το πλήρωσε και το άρεσε πέρσι. Και ακριβώς. Το ευχαριστήθηκε μέχρι και έβαλε. Μέχρι 70 λεπτά εδώ. Είναι μια τιμή που είναι υποφερτή, αρκετά υποφερτή και μπορεί ο κόσμος να ζεσταθεί με φθηνή θέρμανση, μιλώντας βέβαια πάντα για το πετρέλαιο θέρμανση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, και να μην δώσει επιδότηση τίποτα. Από εκεί και πέρα όμως το πιο σωστό μέτρο θα ήταν με την τιμή λίτρου. Μπορώ εγώ να καταναλώσω 2, 3, 5 τόνους. Χρηματοδότησέ μου το λίτρο. Πες ότι θα σου δίνω 10, 12, 15 λεπτά πίσω στο λίτρο. Ούτως ώστε να είναι ξέρω πιο δίκαιο το λίτρο, Βέβαια το είναι πιο δίκαιο. Εγώ μπορώ να έχω τη διάθεση στο σπίτι μου να καταναλώσω 3.000 λίτρα. Επιδότησέ μου αυτό και τελείως αν θέλει ντε και καλά να υπάρχει αυτό το μέτρο. Αν και θεωρούμε εμείς ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το μέτρο. Θεωρούμε ότι φθηνό πετρέλαιο για όλους και να πάρει ο καθένας. Και για το συμφέρον το δικό μου και για το συμφέρον του κράτους. Απορώ τι πανεπιστήμια βγάζουν, κύριε Ζήση. Και για την κοινωνική πολιτική που μπορεί να ασκήσει το κράτος για να υπάρχει και φθηνή θέρμανση. Γιατί έτσι πως είναι τώρα τα πράγματα και με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Υπάρχει κόσμος που κρυώνει πραγματικά στα σπίτια του. Και το βλέπουμε εμείς που μπαίνουμε στα σπίτια μέσα σε όλους. Ξέρουμε τι γινόταν και ξέρουμε τους πελάτες μας και πώς ήταν παλιότερα και τι παραγγελίες είχαν σε θέρμανση και τώρα τι γίνεται. Ναι, ναι. Με το σταγονόμετρο. Γιατί δεν αντέχει ο κόσμος να το πληρώσει λόγω όλων των πραγμάτων. Έτσι, δεν είναι μόνο έτσι. Αυτό.
Από εκεί και πέρα όμως, δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε. Αυτό το μέτρο είναι που το ζητάμε διαχρονικό. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα από τη φετινή περίοδο είναι ότι πραγματικά περιμέναμε πολύ καλά ποσά επιδότησης, περιμέναμε τα περίφημα 600, όμως η πραγματικότητα μας προσγειώνει, είναι πολύ κάτω, όπως ανακοινώθηκαν τα ποσά, των προσδοκιών μας, πολύ κάτω, γι' αυτό και κάνετε λόγο για μεγάλη απογοήτευση από το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Μα γιατί το εισέπραξα ήδη από χθες το βράδυ, από τις 9 η ώρα που ανακοινώθηκαν οι πίνακες. Κάποιοι δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πώς ακριβώς γίνεται. Μπήκα και εγώ, το είδα τι γίνεται ακριβώς και άρχισα να ενημερώνω τον κόσμο και πραγματικά δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Τι είναι αυτά. Τουλάχιστον θα σας πω ότι είναι απογοήτευση από τον κόσμο. Να μην σας πω και οτιδήποτε άλλο και τι παράπονα και τι φωνές. Βέβαια δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό, απλά οφείλουμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι γίνεται, γνωρίζοντας 5 πράγματα πάνω. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να κοινωθεί και από την πρώτη ώρα αυτό το σύστημα, από την πρώτη ώρα να ξέρει ο άλλος τι θα πάρει, γιατί, επαναλαμβάνω, δημιουργήθηκαν προσδοκίες. Όλοι μιλούσαμε για 600 άρια, κύριε Ζήση. Κακά τα ψέματα. Όλοι λέγαμε για 600 άρια. Μα αν είδατε το ΦΕΚ. Αν το έλεγαν από την αρχή, θα είχαμε το μυαλό μας μαζεμένο από την αρχή. Τι θα πάρουμε. Είναι προφανώς ότι όταν δημιουργούμε προσδοκίες για μεγάλη επιδότηση και στο τέλος βλέπουμε ότι είναι ίσως και χαμηλότερη σε αρκετά μέρη από την περσινή. Βέβαια. Προφανώς είναι το λιγότερο η απογοήτευση. Λοιπόν, είναι το λιγότερο από την περσινή που ήταν φθηνότερο και το πετρέλαιο όμως. Προσέξτε, δηλαδή η διαφορά είναι ακόμα χειρότερη από πέρσι με φέτος. Πέρσι ήταν περισσότερο, ενώ το πετρέλαιο ήταν επίσης φθηνότερο. Φέτος είναι λιγότερο και με ακριβότερο το πετρέλαιο. Είναι. Θέλω να τα βλέπουμε γύρω, λίγο αυτά. Είναι γύρω στα 10 λεπτά ακριβότερο, 10-12 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο φέτος, στην χρονική στιγμή αυτή που μιλάμε. Αν δούμε την περσινή χρονική στιγμή. Ναι. Και όχι το τέλος που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι. Εντάξει. Κύριε Ζήση, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Ο καθένας τώρα θα ψάξει στους πίνακες του ΦΕΚ που είναι αναρτημένοι με τον ταχυδρομικό κώδικα να δει τι δικαιούται. Ναι. Και θα τα πάρει μέχρι τέλος αυτού του μήνα για όσοι έβαλαν την περασμένη χρονιά πετρέλαιο. Και μέχρι 31 Μαρτίου, όσοι βάλουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Ακριβώς. Το ερώτημα παραμένει, τι θα γίνει με αυτούς που θα βάλουν μετά τις 28 Φεβρουαρίου. Και αυτό δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση. Μάλιστα. Κύριε Ζήση, υπάρχουν οι πίνακες που είναι για κάθε χωριό, αναφέρει το χωριό και αναφέρει δίπλα ακριβώς το συντελεστή. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μπει, να δει τον πίνακα, από δίπλα ακριβώς γράφει τον συντελεστή. Και αν έχει παιδιά τα οποία είναι προστατευόμενα, μπορεί να το προσθέσει συν 10% για κάθε παιδί. Δηλαδή, αν έχει δύο παιδιά, είναι 20%. Αν έχει τρία παιδιά, 30% επί του ποσού που θα βρει ακριβώς με το πολλαπλασιασμό με το συντελεστή. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ζήση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.